Κινέζοι ηγέτες συναντούν τους ομολόγους τους από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές σχέσεις Ευρώπης-Κίνας. Η σύνοδος συμπίπτει με τα εγγένεια του έργου για την κατασκευή μιας γέφυρας που χτίζεται στην Κροατία από Κινέζους εργολάβους και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο επενδύει στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο του λεγόμενου νέου δρόμου του μεταξιού, που θεωρείται ως ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια παγκοσμίως. Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα χαιρετίζουν τέτοιου είδους υπερεθνικά έργα. Προσπαθώ να κοιτώ το ποτήρι που είναι γεμάτο κατά το ίμιση, όχι αυτό που είναι άδειο. Εκείνο που πρέπει να μας δώσει ελπίδα και νέα ενέργεια είναι το γεγονός ότι πολλοί από τους κινδύνους που ανέφερα, πολλά σύννεφα στον ορίζοντα, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και θετικά μέσω της πολιτικής στο εσωτερικό των χωρών και μέσω της διεθνούς συνεργασίας στο παγκόσμιο επίπεδο. Η διεθνή συνεργασία είναι ακριβώς αυτό στο οποίο προσβλέπουν οι ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα που βρίσκονται στο Ντουμπρόβνικ. Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία της πολυμέρειας, αλλά οι βασικές διαφορές τους σε πολλά θέματα παραμένουν. Ελπίζουν ότι αυτή η σύνοδος κορυφής θα τους βοηθήσει να τις ξεπεράσουν. Thank you very much.